με την ιδιότητά σας ως γονιός και με την ιδιότητά σας ως ενεργός πολιτικός και με το χέρι στην καρδιά, πώς αποτιμάτε την πολιτική, την εκπαιδευτική πολιτική, αν και είναι συναφής, αφίδρομη η σχέση με την οικονομική, που εφαρμόσατε τα 2,5 χρόνια που είχατε τη λαϊκή εντολή και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι έγινε μια μεγάλη αλλαγή στα θέματα της εκπαίδευσης στη δικιά μας περίοδο. Αλλά αυτό που εσάς ενδιαφέρει κυρίως δεν να συζητήσουμε αν έπρεπε να είναι έτσι οι ανώτατες σχολές, τα ΤΕΗ, τα γυμνάσια, αλλά τι έγινε με το θέμα της λιτότητας που επηρέασε. Το δέχομαι ότι η λιτότητα μπήκε παντού. Δέχομαι ότι η λιτότητα επηρέασε τους πάντες. Πρέπει όμως και εσείς να δεχτείτε ότι γινόταν σε πολλά μέρη ένα πάρτι. Σπατάλης. Θα σας πω για παράδειγμα ότι υπήρχε πάρτι, ίσως όχι στα σχολεία, υπήρχε σίγουρα στα νοσοκομεία, υπήρχε σίγουρα στα φάρμακα. Μπορώ να σας πω ότι υπήρχε πάρτι με τη συντάξη Μαϊμού. Μπορώ να σας πω ότι ήμασταν εκείνοι οι οποίοι κοιτάξαμε όσο μπορέσουμε να δώσουμε κάτι σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Και με την Εκκλησία βοηθήσαμε για το θέμα των παιδιών και δώσαμε την ασφάλιση των ανασφάλιστων και δώσαμε κοινωνικό τιμολόγιο, παράδειγμα για τη ΔΕΗ, και δώσαμε κοινωνικά παντοπολία για αυτούς που είχαν ανάγκη. Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε. Διότι αυτό που δεν δέχομαι είναι να μου πείτε ότι είτε ως γονιός, είτε ως άνθρωπος πάνω απ' όλα, υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει μεγαλύτερη ευαισθησία για ένα πρόβλημα ενός παιδιού που περνάει άσχημα. Όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Σας λέω όμως ότι από αυτήν την τεράστια φασαρία βγαίναμε. Σήμερα δεν μου λέτε τα πράγματα πάνε καλύτερα στο σχολείο. Έχει κάτι αλλάξει. Είναι συνέχεια η σχολική χρονιά αυτής που εσείς οργανώσατε, σχεδιάσατε και υλοποιείτε. Έχετε ακούσει κάτι να αλλάζει. Συντήξεις τμήματων, η πολυτουργία ολοήμερων, υπεράριθμα τμήματα. Ναι, ασφαλώς, αλλά άμα θέλετε να σας πω κι εγώ, υπάρχει μια γενική κατακραυγή σήμερα για έναν υπουργό παιδείας, ο οποίος τα πράγματα τα βλέπει από μια σκοπιά και έχει ήδη, δεν θέλω τώρα να πάω στα συγκεκριμένα, έχει ήδη πάρει πολύ μεγάλα πειρά έχει δεχτεί για τη δικιά την πολιτική. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το πώς θα γίνουν αυτές, να κάνουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση. Πώς θα πρέπει να είναι τα τμήματα και οι συμπτύξεις.